Καλημέρα από την Ουρανούπολη. Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών της Ουρανούπολης. Μαζί με όλο το χωριό είμαστε εδώ, σύσσωμοι, να συμπαρασταθούμε στα αδέρφια μας εδώ στον Πολύγερο, που πιάστηκαν στις σκουριές. Είμαστε κατά της επένδυσης του χρυσού και στο απέναντι όχθη εμείς παρουσιάζουμε και δίνουμε προτάσεις στο Δήμο, οι οποίες απορρίπτονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για να ανοίξουμε την περιοχή με 1.500 θέσεις εργασίας. Και σας διαβάζω. Παραγωγή και τυποποίηση λαδιού και πράσινης ελιάς βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Παραγωγή και τυποποίηση μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Όλα αυτά είναι προγράμματα του ΕΣΠΑ που περνάνε μπροστά μας και φεύγουν και τα παίρνουν οι άλλοι νομοί. Πάμε παρακάτω. Παραγωγή και τυποποίηση εφιαλωμένου νερού. Ο κάκαβος είναι full. Μπορεί να κάνουμε ένα εργοστάσιο εφιαλωμένου νερού και άλλων προϊόντων, γαζόζα κτλ. Και θα δουλέψουν εκεί τόσος κόσμος. Επίσης, η νοποιία είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Φανταστείτε πόσοι εργάτες δουλεύουν πάνω στα μπέλια του Τσάνταλη. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το τομέα. Διαφήμιση στο εξωτερικό. Να δουλέψει ο κόσμος εδώ, να βάλουν αμπέλια. Να γίνει αυτή η παραγωγή. Δεν είναι μόνο ο δρόμος στο μετάλλιο. Επίσης, από το Σταυρό Ολυμπιάδα μέχρι τη Μηχανιώνα δουλεύουν στα ψαροκάιγα της περιοχής γύρω στους 800 Αιγύπτιοι. Και όπως ξέρω από φίλους μου που είναι καπετάνια, έχουν πρόβλημα. Μπορούμε να πάρουμε άτομα από την γύρω περιοχή. Αυτοί αμείβονται από 800 έως 1.200 ευρώ το μήνα. Έχουν δικό τους ΟΓΑ. Δουλεύουν 8 μήνες, 4 μήνες. Παίρνουν ταμείο ενεργείας και το φαγητό τους. Γιατί να μην κατέβουν άτομα από παλιοχώροι, από νεοχώροι, από τα χωριά αυτά που έχουν πρόβλημα και θέλουν να πάνε να δουλέψουν στο μεταλλείο και να δουλέψουν στα ψαροκάικα. Επίσης, έχω να πω ένα άλλο πράγμα για το λιμάνι της Ουρανούπολης. Έκανα μια πρόταση στον Δήμαρχο, την οποία και δεν τη δέχτηκε. Μας είπε ότι η Ουρανούπολη έχει πρόβλημα και δεν υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει κάποια 500 χιλιάρια κτλ. Του λέω, Δήμαρχε, εγώ σαν αντιπρόεδρος και τα παιδιά όλα έχουμε πρόταση. Στο εισιτήριο που έχει 8,5 ευρώ για το Άγιο Όρος, θα το βάλουμε 9. Στην κουραζιέρα που έχει 17, θα το βάλουμε 17,5. Όταν περνάνε 600.000 τουρίστες μέσα στο Άγιο Όρος, μιλάμε αυτόματα για 300.000 ευρώ. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσει ούτε ο Έλληνας, ούτε ο Γερμανός, ούτε ο Ρώσος τι είναι το μισό. Αυτός που βλέπει μέσα στο Άγιο Όρος θα το πληρώσει το 9. Το μισό θα πάει στο ταμείο το δικό μας. Και ο Δήμαρχος μου απάντησε: α, αυτό είναι πολύ ωραίο, θα το χρησιμοποιήσουμε για το Δήμο. Όχι, Δήμαρχε, όχι για το Δήμο, για το λιμάνι της Ουρανούπολης. Και αφού θα κάνει το λιμάνι της Ουρανούπολης, αυτά τα έσοδα θα συνεχιστούν στα επόμενα χρόνια, τα 300, τα 200, τα 400 χιλιάρια που μας μένουν και να αναπτύξουμε όλη την γύρω περιοχή. Να φάνε όλα τα χωριά ψωμί. Αυτό είναι ένα στόχο. Όλη η Ουρανούπολη είναι ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.